Το ελληνικό κρασί ακόμη δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Μια εταιρεία εδώ στο Αμίντεο της Φλόρινας προσπαθεί να το αλλάξει αυτό. Είναι και ένα από τα ελάχιστα καθετοποιημένα ενοπλία της Ελλάδας. Στο πανέμορφο Αμίντεο. Ξεκινήσαμε το 1997, αρχικά συγκεντρώνοντας την έκταση, επιλέγοντας τα υποκείμενα, τους κλόνους, τις ποικιλίες. Και το 2004 ξεκινήσαμε το εινοποιείο της εγκαταστάσεις. Ήσασταν στο συνεταιρισμό χρόνια και ο πατέρας σας. Ναι, ήταν στα μπέλια, οπότε μεγαλώσατε μέσα στα μπέλια κυριολεκτικά. Ναι, υπάρχει μια παράδοση στην οικογένεια, εξάλλου και στην περιοχή. Το κρασί είναι συνώνυμο με την πόλη του Αμιντέου, mm-hmm. πολιτιστικά, πολιτισμικά. Είναι η ίδια η ζωή, η κουλτούρα της περιοχής. Περίπου 800 στρέμματα έχει το κτήμα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια απόλυτα καθητοποιημένη μονάδα. Αλλά το κυρίαρχο είναι ότι επιλέξαμε την καρδιά της αμπελονικής ζώνης του Αμιντέου, που έχει ένα ιδανικό τερουάρ, το οποίο συνίσταται από το υψόμετρο, που είναι, ξεκινάει οι αμπελώσεις μας από 620 και καταλήγουν στα 700 μέτρα. Mm-hmm. Είναι το αμμώδες έδαφος που έχει, είναι πάνω από 70% αμμώδες, είναι οι τέσσερις λίμνες. Δύσκολη κυρία για επιχείρηση στην Ελλάδα. Είμαστε στο μετέχνιο μιας αλλαγής. Τι αλλαγής? Μιας αλλαγής οικονομικής, πολιτικής, αν θέλετε. Αλλάζοντα πάντα. Αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω, πρέπει να κρατήσει πολύ λίγο ευνηδιασμός. Για να μπορεί ψύχρεμα ο καθένας να δει με ποιο τρόπο μπορεί να προσαρμόσει τη δουλειά του στις νέες συνθήκες, αυτές που διαγράφονται σήμερα. Εμείς από την πρώτη στιγμή, σαν επιχείρηση, είμαστε μια εξωστρεφής επιχείρηση. Είχαμε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για τις εξαγωγές. Η αποδοχή που έχουν τα προϊόντα μας, τόσο στις αγορές του εσωτερικού όσο και στις αγορές του εξωτερικού, μας αποζημίωσαν ψυχολογικά κυρίως και οικονομικά, αλλά κυρίως ψυχολογικά, και έτσι μας έδωσαν μια νέα ελπίδα, μας έδωσαν μια ελπίδα για το μέλλον. Πόσα βαρέλια έχει? Κάτι λιγότερο από 1000 βαρέλια. 1000 βαρέλια. Ναι. Από πού τα προμηθεύεστε? Είναι γαλλικά βαρέλια, είναι από γαλλικό ξύλο. Θεωρούνται τα πιο αξιόπιστα στο κομμάτι της εινοποίησης. Τελειώσατε χημικός στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το απευθύντα. Και στη συνέχεια μεταπτυχιακά εινολογία στον Μπορντό. Δούλεψα στη Γαλλία. Και... Σαν εινολόγος? Ως εινολόγος, ναι, ακριβώς. 25% περίπου του τζίρου σας εξαγωγές. Και λίγο παραπάνω, γύρω στο 30, ναι. Ποιες είναι οι βασικές χώρες? Είναι Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία, Κίνα, Κύπρος. Η μεγαλύτερη χώρα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως για κρασί, για κατανάλωση, ποια είναι? Η μεγαλύτερη είναι η Αμερικάνικη αγορά, η οποία μεγαλώνει συνέχεια. Η ελληνική αγορά? Η ελληνική αγορά γνωρίζει μια πολύ μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια. Και κομμάτι της άνθησης αυτής είναι και η κατανάλωση των δικών μας προϊόντων. Στην
παγκόσμια χώρα το ελληνικό κρασί δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτο. Τα τελευταία 6-7 χρόνια υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους Έλληνες συνοποιούς, όπου εκπώνησαν το στρατηγικό σχέδιο για το ελληνικό κρασί, όπου μας βοηθάει στοχευμένα σε συγκεκριμένες αγορές να κάνουμε συγκεκριμένες προσπάθειες που βοηθούν πάρα πολύ την αναγνωρισιμότητα του ελληνικού κρασιού. Τι ποσοστό της ευρωπαϊκής παραγωγής είναι ελληνικό? Το 1% περίπου. Πάρα πολύ μικρό. Πολύ λίγο, πολύ λίγο. Ποιες είναι οι ελληνικές ποικιλίες που έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά? Ήδη το στρατηγικό σχέδιο για το ελληνικό κρασί έχει επιλέξει 4 τοποποικιλίες, όπως τις ονομάζουμε, οι οποίες είναι ονομασία προέλευσης. Είναι ονομασία προέλευσης που συνδέεται με μια συγκεκριμένη ποικιλία. Και οι 4 βασικές ποικιλίες είναι το αγιοργήτικο, το ασύρτικο, το μοσχοφύλερο και το ξινόμαυρο. Που είναι και το. Παράγεται και στην περιοχή μας. Το εξαιρετικό ξινόμαυρο. Ακριβώς. Πόσες ετικέτες έχει? Έχουμε 13 διαφορετικές ετικέτες, που είναι ουσιαστικά 13 διαφορετικοί τύποι προϊόντων. Το πιο φθηνό που μπορεί να βρει ένας Έλληνας καταναλωτής στο ράφι? Το πιο φθηνό που μπορεί να βρει είναι γύρω στα 9 ευρώ. Σήμα κρασία. Είχα την δυνατότητα να ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα και να δοκιμάζω πάρα πολλά από αυτά τα αγνά σπιτικά κρασιά, όπως λέγονται. Σας πληροφορώ ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ήταν επικίνδυνο. Πόσες ώρες δουλεύετε την ημέρα? Μέχρι να κουραστώ, μέχρι να μην μπορώ να δουλέψω παραπάνω. Δυστυχώς, ευτυχώς ταξιδεύω αρκετά. Δηλαδή, πέρσι ήμουν, παραδείγματος χάρη, εκτός Ελλάδος πάνω από 180 μέρες. Εκτός Ελλάδος. Εγώ πουλάω την Ελλάδα. Το Made in Greece. Αυτό θέλουμε να δυναμώσουμε. Είμαι με ένα χάρτη ελληνικό και δείχνω ποιες είναι οι αμπελοϊνικές περιοχές της Ελλάδος. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίσει τον ελληνικό αμπελώνα, το ελληνικό κρασί. Συνεργαζόσασταν με έναν ανταγωνιστή στην εγχώρια αγορά? Εδώ στην περιοχή μας έχουμε φτιάξει μια οργάνωση, την Αμίντεον Ίνος, όπου προβάλλουμε το κρασί του Αμιντέου σε όλο τον κόσμο. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια παρουσίαση στη Νέα Υόρκη που αφορά την προβολή του ξινόμαυρου μαζί με άλλους παραγωγούς της περιοχής μας. Εμείς θέλουμε να έχουμε καλούς και πολλούς παραγωγούς. Για μας είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Τι κάνει ένα επιχειρηματία καλό, τι κάνει ένα ποιοτικό προϊόν? Βασικά πρέπει να είσαι ποιοτικός άνθρωπος. Και ποιοτικός άνθρωπος είναι αυτός που κάνει τους λιγότερους συμβιβασμούς. Ένας άνθρωπος που είναι ποιοτικός πλέον είναι αυτός που ρυθμίζει τον χρόνο που πρέπει να περιμένει, τον χρόνο που πρέπει να κάνει βήματα μπροστά και πότε, αν χρειαστεί, να κάνει και κανένα βήμα πίσω. Αυτό, όταν το έχεις, αυτόματα λειτουργεί όπως όλοι οι συναισθηματικοί, ας το πούμε, μηχανισμοί που έχει ένας άνθρωπος μέσα του.